Καλημέρα σε όλους και από μένα, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ονομάζομαι Βάσια Γκολφινοπούλου. Είμαι κοντά στην ηλικία σας, στους περισσότερους μαθητές. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ να τιμήσουμε τη σημερινή μέρα, την Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχω και να αποτελώ κι εγώ ένα μέλος μιας ομάδας που απότερό της σκοπό έχει την επιμόρφωση, την ενημέρωση, τη στήριξη και τη βοήθεια μικρών και μεγάλων όσον αφορά το διαδίκτυο. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας και μαζί με τη Βάσο είμαστε εδώ για να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που πρωταγωνιστεί και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά από μένα. Να δώσω το λόγο και στη Βάσο. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν με ακούτε καθαρά. Σε ακούμε, Βάσο. Ωραία, ευχαριστώ, Βάσια. Λυπάμαι πολύ που δεν είμαι εκεί μαζί σας σήμερα. Δυστυχώς έπρεπε να βρίσκομαι στην Κύπρο. Αλλά, όπως βλέπετε, το διαδίκτυο, που δεν έχει μόνο αρνητικά, μας έφερε κοντά κατά κάποιον τρόπο. Και έτσι θα μπορέσουμε να πούμε 5 πράγματα. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ. Αυτά τα 3 χρόνια που συνεργάζομαι με το Safer Internet for Kids, χαίρομαι πολύ που είμαι και εγώ μέλος αυτής της προσπάθειας για ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, είναι κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, και θα ήθελα να βοηθήσω και εγώ να βάλω ένα λιθαράκι, να βλέπουμε τα θετικά και όχι τα αρνητικά του διαδικτύου και να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε ακόμη ασφαλέστερο το διαδίκτυο. Δεν ξέρω πώς θέλετε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε. Εγώ είμαι εδώ και περιμένω. Καλημέρα σε όλους, τους μαθητές. Να δώσω τώρα και το λόγο στα παιδιά που είναι σήμερα κοντά μας, να ξεκινήσουν τις ερωτήσεις που έχουν φτιάξει όλοι μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Λασκαράκη και κυρία Γκολφινοπούλου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε? Τα μέσα που... Να ξεκινήσω εγώ, Βάσια. Α, ναι, ναι. Να ξεκινήσω? Ναι, ναι, ναι. Εγώ προσωπικά το πιο... Για μένα το πιο εύκολο πια μέσω κοινωνικής δικτύωσης είναι το Instagram. Ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το Facebook όταν ήμουνα στην ηλικία των 20. Ξεκίνησα με το Instagram το 2012-2013 και τώρα πια έχει μπει στη ζωή μας το TikTok. Δεν είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο ξέρω πολύ καλά, δεν το χειρίζομαι ακόμα πολύ καλά, είναι μάλλον για τη δική σας ηλικία πιο πολύ. Δεν ξέρω η Βάσια, εγώ είμαι πιο κοντά στο Instagram πάντως. Εγώ με τη σειρά μου θα πω ότι χρησιμοποιώ περισσότερο το Instagram και μετά το TikTok. Νομίζω είναι, θα συμφωνήσουμε όλα τα παιδιά ότι είναι πιο κοντά στις δικές μας ηλικίες το TikTok. Σίγουρα και το Facebook, όχι τόσο συχνά. Και εγώ ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ στην ηλικία των 13 ετών. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρόνο περνάτε στα social media ημερησίως. Βάσο. Να ξεκινήσω εγώ. Ναι, είναι δυσμενείς οι συνθήκες από μακριά. Σας ακούμε διακοπές. Να πω ότι αυτό εξαρτάται ανάλογα με την εποχή και τις υποχρεώσεις. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να ασχολούμαι όλη την ημέρα με το Instagram, δυστυχώς. Δεν έχω και αυτή την ευχέρεια. Δηλαδή, ανάλογα με τις υποχρεώσεις, δεν θα αφήσω τις υποχρεώσεις μου στην άκρη
για να πω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως θα επικοινωνήσω για επαγγελματικούς λόγους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή κάποιες συνεργασίες που μπορεί να έχω, ή αν πάω ένα ταξίδι και θέλω κάτι όμορφο να επικοινωνήσω, γενικότερα προσπαθώ να επικοινωνώ πράγματα που είναι θετικά, που είναι ωραία, που περνάνε ένα όμορφο μήνυμα και μία αισιοδοξία. Δεν μου αρέσουν τα πολύ βαριά θέματα, αλλά σίγουρα δεν θα αφήσω τις υποχρεώσεις μου πίσω για να μπω. Δηλαδή, έχει τύχει πολύ τα τελευταία 2 χρόνια να μην μπω στο Instagram για μέρες, να μην ανοίξω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην έρθω, να μου έχουν στείλει κάποιο μήνυμα και να μην το έχω δει για 2 μέρες. Προσπαθώ να τελειώνω πρώτα όλες τις υποχρεώσεις μου. Καταλαβαίνω ότι ίσως για τα νέα παιδιά αυτό να φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά έτσι μπορώ να οριοθετώ το χρόνο μου και το πρόγραμμά μου και να μην βγαίνω εκτός και να μην μένω πίσω από δουλειές και υποχρεώσεις. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι ίσως την ώρα που πιω τον καφέ μου το πρωί, πριν ξεκινήσω τη δουλειά μου και ανοίξω τα social media, μπορεί να ξεχαστώ και μετά να τρέχω να ετοιμαστώ. Μου έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό. Οπότε, ως μια προτεραιότητα, βάζω ότι πρέπει πρώτα να τελειώσω τις υποχρεώσεις μου και μετά θα τσεκάρω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν θέλω ή αν δεν έχω κάτι επαγγελματικό. Θα συμφωνήσω κι εγώ εν μέρη με τη Βάσο. Εντάξει, δεν έχω κι εγώ τόσες υποχρεώσεις σίγουρα όσες έχει Βάσο, ούτε νομίζω περισσότεροι. Τα παιδιά όλοι εσείς έχετε το σχολείο σας καθημερινά. Εγώ έχω τις σπουδές μου. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι χρησιμοποιώ κι εγώ αρκετά τα κοινωνικά δίκτυα καθημερινά. Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, ανάλογα με τις εξωτερικές δουλειές και τις υποχρεώσεις που θα υπάρχουν καθημερινά. Προσπαθώ κι εγώ να μην απορροφώμαι τόσο πολύ σε αυτά τα μέσα, να μην περνάω ώρες. Θα μπω 1 ώρα, θα μπω και στο Instagram, θα μπω και στο TikTok, μπορεί και παραπάνω σίγουρα, και το πρωί και μέσα στη μέρα μου. Αλλά σίγουρα προσπαθώ κι εγώ να τελειώνω και να ολοκληρώνω τις υποχρεώσεις μου με οτιδήποτε έχουν να κάνουν και μετά να κάτσω μία συγκεκριμένη ώρα κι εγώ με την ησυχία μου σε αυτά τα μέσα. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πως επίσημα οι χρήστες του TikTok και του Instagram πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 13 ετών. Είναι όμως πολλοί χρήστες μικρότερης ηλικίας που δίνουν ψεύτικα στοιχεία και αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία τους. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε? Να ξεκινήσω, Βάσια? Ναι, ναι. Εμένα θα με βρείτε τάθετη σε αυτό. Δηλαδή, δεν πιστεύω καθόλου ότι τα παιδιά κάτω από το 13 ετών πρέπει να έχουν λογαριασμούς. Εμένα και το 13 με βρίσκει φοβισμένη και νιώθω ότι τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε πράγματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Εσείς τώρα, πιστεύω, έχετε λίγο πιο μεγάλες ηλικίες από τα 13. Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε λογαριασμούς στο TikTok ή στο Instagram ή στο Facebook. Αλλά εμένα αυτό με βρίσκει κάθετη. Πρέπει να είστε τουλάχιστον από 13 και πάνω. Γιατί αν δηλώσετε μια ψεύτικη ηλικία, δεν μπορεί ο νόμος να σας προστατεύσει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αν κάτι πάει στραβά. Αν βρεθείτε εκτεθειμένοι σε έναν κίνδυνο, θα πρέπει να ξέρετε ότι ο νόμος δεν μπορεί να κάνει κάτι αν έχετε δηλώσει ψεύτικη ηλικία. Αυτό είναι κάτι που με τρομάζει. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα πολύ να πάρετε και από τη σημερινή μέρα είναι να μην χρησιμοποιείτε ψεύτικα στοιχεία, ψεύτικες ηλικίες. Αν είστε 13, μην δηλώσετε 16, μην δηλώσετε 18. Αν τα παιδιά ή αν έχετε αδέρφια που είναι πιο μικρές ηλικίες, γιατί προφανώς τώρα εκεί ανάμεσά σας δεν βρίσκονται παιδιά που είναι. Και να κάνουμε ενημέρωση στην Τετάρτη Δημοτικού, υπήρχαν παιδιά που είχαν λογαριασμούς. Εμένα θα με βρείτε πολύ εναντίον, γιατί δεν μπορούμε να σας προστατέψουμε. Είναι σαν με το που δίνετε μία ψευδής ηλικία στα social media, να νομιμοποιείτε την αντίδραση ενός ανθρώπου που θα θέλει να κάνει κάτι που δεν είναι αποδεκτό,
θα θέλει να πάρει πληροφορίες από εσάς, να σας προσεγγίσει και έτσι εμείς δεν μπορούμε να σας προστατέψουμε. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είστε έτοιμοι να προστατέψετε τον εαυτό σας με αυτά που λέει ο νόμος. Μην δηλώνετε ψεύτικη ηλικία, μην κάνετε λογαριασμούς αν δεν έχετε κλείσει το 13ο έτος της ηλικίας σας. Και αυτό, αν μπορείτε να το λέτε και στα αδέρφια σας, σε φίλους, να μπορείτε μεταξύ σας να προστατεύεστε πάνω σε αυτό. Βάσια. Θα συμφωνήσω κι εγώ με τη Βάσο. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι που δεν συνειδητοποιούμε, ούτε εγώ ίδια μπορώ να πω ότι συνειδητοποιώ στην καθημερινότητά μου με την δική μου τριβή με τα κοινωνικά δίκτυα. Ξεκίνησα κι εγώ να χρησιμοποιώ τα κοινωνικά δίκτυα πρώτη με Δευτέρα Γυμνασίου, νομίζω είναι εκεί 12-13 μάλλον και έπειτα. Και πάλι όμως θεωρώ ότι κι εγώ σε αυτή την ηλικία χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και από τους γονείς. Συμφωνώ στο ότι δεν πρέπει να δηλώνουμε ψεύτικα στοιχεία, διότι δεν μπορούμε να προστατευτούμε με αυτόν τον τρόπο από τον νόμο και από το διαδίκτυο. Διότι ναι, πιστεύω ότι όσο και να μην μας περνάει από το μυαλό, με έναν τρόπο μπορεί να μας διασφαλίσει κάποια πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή και εγώ αυτό θα πω. Εγώ μάλιστα παρατηρώ καθημερινά και στο Instagram και στο TikTok άτομα και κυρίως παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία που τα χρησιμοποιούν, είτε με λογαριασμό των γονιών τους, που έχει ένα άλλο όνομα. Είναι για παράδειγμα ένας λογαριασμός που έχει και φωτογραφία και όνομα κάποιου άλλου, κυρίως το πιο πιθανό να είναι του γονέα, και το χρησιμοποιεί το παιδί που έχω δει και κάτω από 13 ετών. Οπότε και εγώ αυτή θα ήταν η δική μου συμβουλή που θα έδινα σε όλους και σε όλες σας. Πώς πιστεύετε ότι επηρεάζονται οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνικότητα από τα social media, επειδή πολλές φορές επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων και σχολείων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί για την πραγματική επαφή από κοντά? Πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζουν και οι ενήλικες, όχι μόνο οι έφηβοι και τα παιδιά. Σίγουρα το διαδίκτυο μπορεί να μας φέρει κοντά με ανθρώπους που βρίσκονται στην άλλη άκρη, όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν δεν είχαμε το διαδίκτυο να μας βοηθάει, εγώ δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Όμως, όταν πρόκειται για τους φίλους μας, τον άνθρωπό μας, την οικογένειά μας, καλό θα είναι να ερχόμαστε κοντά. Η επαφή διαζώσης δεν είναι κάτι που μπορεί να αντικατασταθεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από μία οθόνη, από μία πλατφόρμα. Νομίζω ότι εγώ δηλαδή κρατάω μέσα μου σαν θησαυρό τις στιγμές με τους φίλους μου. Από τότε που ήμουν παιδί μέχρι και τώρα, όταν θα βρεθούμε, θα γελάσουμε, θα παίξουμε επιτραπέζια παιχνίδια, θα βρεθούμε και οικογενειακά μαζί και θα γελάμε, θα κλαίμε, θα διασκεδάζουμε. Αυτή η επαφή των ανθρώπων από κοντά, ακόμα να πιεις ένα καφέ, να πεις μια κουβέντα, είναι κάτι που δεν μπορεί, δυστυχώς, δεν μπορεί να αντικατασταθεί μέσα από μια οθόνη ή από ένα μήνυμα. Το αντιμετωπίζουμε όλοι, όχι μόνο οι έφηβοι, και εμείς οι ενήλικες που έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις, θα στείλουμε ακόμα και για ένα χρόνια πολλά, μπορεί να μην πάρουμε καν τηλέφωνο και να στείλουμε ένα μήνυμα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ή από ένα τηλέφωνο. Είναι κάτι που πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας και να το διαφυλάξουμε και εσείς ίδιοι σαν θησαυρό. Τις σχέσεις με τους φίλους μας και με τους ανθρώπους μας και με την οικογένειά μας πρέπει να τις έχουμε σε πιο μεγάλη προτεραιότητα. Δηλαδή να επιδιώκουμε την επαφή, την προσωπική, και να μην την αφήνουμε να δημιουργείται μόνο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αναγκαία η επαφή, μας δημιουργεί άλλα συναισθήματα και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο γεμάτοι σαν άνθρωποι. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πάρουμε μέσα από μία οθόνη. Καλός ή κακός, μας φέρνει πολύ κοντά το διαδίκτυο, μας δίνει την επικοινωνία. Αλλά όταν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε το κινητό μας ή να βρεθούμε με έναν άνθρωπο
με τους φίλους μας, είναι καλό να το επιδιώκουμε και να μην το αφήνουμε στην τύχη του. Δεν με ακούτε? Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Πολύ συχνά οι εφηβοί αποζητούν την προσοχή μέσω των social media, για παράδειγμα μέσω των likes ή των αντιδράσεων στις δημοσιεύσεις τους. Τι θα είχατε να συμβουλέψετε γι' αυτό? Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εμάς τους νέους, θεωρώ. Ανεβάζουμε δημοσιεύσεις, ποστάρουμε βίντεο, φωτογραφίες. Τα like και τα comment είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε αν αρέσει στο κοινό μας, το δικό μας αυτό που έχουμε δημοσιεύσει. Παρόλα αυτά, εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν δίνω τόσο βάση και τόσο σημασία σε αυτά. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι νέοι το αποζητούν. Είναι ένας τρόπος να δείξεις αν σου αρέσει κάτι, αν δεν σου αρέσει. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι ο πραγματικός κόσμος, δεν είναι ο αληθινός κόσμος. Το like δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μου αρέσει κάτι. Το comment, το θετικό σχόλιο, δεν σημαίνει ότι όντως μου αρέσει κάτι και το σχολιάζω. Οπότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε τόσο βάση, τόσο σημασία, τόσο χρόνο από την καθημερινότητά μας σε αυτό το θέμα, στα likes, στα comments. Δεν είναι όλα αληθινά, δεν είναι όλα πραγματικά. Και πραγματικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας επηρεάζει αρνητικά το κάθε αρνητικό σχόλιο, κακόβουλο, ή αν έχουμε 100 like και όχι 150 ή 200 like. Διότι δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Βάσο, θες να απαντήσεις? Ναι, φυσικά. Καταλαβαίνω ότι στις ηλικίες που βρίσκεστε κι εσείς, παιδιά, γιατί και εμείς έχουμε περάσει από την εφηβεία, δεν είχαμε βέβαια τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά όλοι στην εφηβεία επιζητούσαμε μια προσοχή και μια επιβεβαίωση. Είναι η περίοδος της ζωής μας, από την οποία έχουμε πολλές αλλαγές, και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε κι εμείς οι ενήλικες, ότι όντως στην ηλικία που βρίσκεστε εσείς οι αλλαγές της ζωής σας είναι πολύ μεγάλες και όλες οι επιρροές που δέχεστε. Όμως επειδή τα κοινωνικά δίκτυα σας κάνουν να αισθάνεστε σημαντικοί, να μετράτε τα likes, αυτό που είπε και η Βάσια, και να λέμε ότι τα πολλά likes μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα, ότι παίρνουμε μια επιβεβαίωση από τον άνθρωπο που μπορεί να ενδιαφερόμαστε και τσέκαρε το post μας ή την ανάρτησή μας και άφησε ένα σχόλιο. Το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να πάρουμε και μια απόσταση από όλο αυτό και να δούμε ποια εικόνα δημιουργούμε στα κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι αυτό τελικά που βγάζουμε προς τα έξω? Αυτό που έχω αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα με εκφράζει τελικά σαν άνθρωπο? Είναι αυτή η εικόνα που θέλω να έχουν οι άλλοι για εμένα, οι συμμαθητές μου, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου? Να μην εξαρτώμαστε, δηλαδή να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε περισσότερα likes. Να είμαστε ο εαυτός μας και μέσα από αυτό να προσπαθούμε να πάρουμε πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ξέρουμε πάντα να παίρνουμε μία απόσταση από την εικόνα που δημιουργούμε στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δεν είναι ο πραγματικός κόσμος. Αυτό που είπε η Βάσια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Πάντα ωρεοποιούμε κάποιες καταστάσεις και πρέπει αυτό και εσείς οι νέοι να το έχετε στο μυαλό σας, τα νέα παιδιά, ότι όλα αυτά που βλέπετε στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν από πίσω προβλήματα, αλλά πρέπει να δείξουμε ένα ωραίο πρόσωπο. Υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες, αλλά εμείς πρέπει να βγάλουμε κάτι πολύ ωραίο και ότι περνάμε καλά. Γι' αυτό, να προσέχετε πολύ τι αναρτάτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποια εικόνα βγάζετε προς τα έξω. Και πάντα μα πάντα να προστατεύετε τους εαυτούς σας και να μην τους αφήνετε εκτεθειμένους για τα πολλά likes και τα πολλά σχόλια. Να δώσω το λόγο και σε επόμενο μαθητή.
Η χρονιά που πέρασε αυξήθηκαν κατακόρυφα οι επιθέσεις κυβερνοασφάλειας και οι αποστολές παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητών τηλεφώνων αλλά και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εσείς έχετε πέσει θύμα απάτης και πώς προστατεύετε τα προσωπικά σας δεδομένα? Ευχαριστώ πολύ. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το ζήτημα. Προσωπικά και εγώ έχω λάβει αρκετά παραπλανητικά μηνύματα τον τελευταίο καιρό. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή πού δίνουμε τα στοιχεία μας, τι ανεβάζουμε, τι κωδικούς δίνουμε. Προσωπικά, ναι, εγώ που έχω και χρεωστική κάρτα και αργότερα θα έχετε κι εσείς και σίγουρα και εκπαιδευτικοί, πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε πέσει θύμα των παραπλανητικών αυτών μηνυμάτων, να έχουμε βάλει στοιχεία κάρτας, το οτιδήποτε που αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σίγουρα, το να μας χακάρουν, το να μας πάρουν προσωπικά μας δεδομένα. Σε αντίστοιχη περίπτωση, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και στους λογαριασμούς που χρησιμοποιούμε στα κοινωνικά δίκτυα, που βάζουμε τους κωδικούς μας, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης. Τι μηνύματα μας στέλνουν, τα φιλτράρουμε. Δεν απαντάμε σε όλα, δεν ανοίγουμε link από περίεργες ιστοσελίδες, δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να απαντήσουμε. Εγώ αυτή τη συμβουλή θα έδινα ως, ας θα το πω, θύμα κι εγώ αυτών των παραπλανητικών μηνυμάτων, είτε σε email, είτε σε SMS, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok. Αυτά βάζω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με το και σε χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το κινητό τηλεφώνων. Έρχονται άπειρα μηνύματα καθημερινά. Εγώ προσωπικά έχω αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, δηλαδή με μηνύματα σε κινητά, ότι προσπαθείτε να μπείτε στο mail σας, αλλάξετε τους κωδικούς. Αν εσείς έχετε κάνει αυτό το αίτημα, συνεχίστε, αλλιώς κάντε αναφορά. Αυτά τα μηνύματα, ειδικά στους ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ με τα κοινωνικά δίκτυα και με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, όντως παρουσιάζεται καθημερινά και γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό το πρόβλημα. Αυτό που προσέχω και εγώ πάρα πολύ είναι και αυτό που είπε η Βάσια, και με τους κωδικούς και με τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Δεν βάζω τους κωδικούς μου σε διάφορα links και site που δεν τα εμπιστεύομαι. Επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τα προσωπικά στοιχεία όταν τα... Να τοποθετούμε κάποια να κάνουμε μια αγορά. Κατευθείαν μετά πρέπει να τα αποσύρουμε. Δεν βάζουμε ποτέ κοινοποίηση τοποθεσίας. Έχουμε πολύ ίντερνετ. Η κοινοποίηση τοποθεσίας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε μιλάμε από το κινητό, είτε από τα Viber, τα WhatsApp, τα Snapchat, το Instagram. Δηλαδή η κοινοποίηση τοποθεσίας για μένα και ειδικά στους ανηλίκους είναι κάτι που είναι ανεπίτρεπτο, θεωρώ. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το διαφυλάσσετε πάρα πολύ. Γενικώς πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και όταν έρχονται μηνύματα να τα τσεκάρετε, να τα κοιτάτε καλά. Μου έρχονται και διάφορα από site ότι έχω πάρει μέρος εγώ σε διαγωνισμούς, ότι δίνω δώρα, επειδή κάνω διαγωνισμούς στο Instagram, μπαίνουν ψεύτικοι λογαριασμοί, παίρνουν τον διαγωνισμό που έχω κάνει και τον δημοσιεύουν, τον αναδημοσιεύουν και έχει τύχει άνθρωποι να πέσουν θύματα. Να είστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι δύσκολο να εξαπατηθούμε όλοι. Όχι μόνο οι έφηβοι και οι νέοι. Και εμείς έχουμε εξαπατηθεί πάρα πολλές φορές. Η Βάσκια Μπαρίνα να σας το πει και πολύ καλά αυτό. Έχει πέσει θύμα και στο Instagram που είχε χάσει και το λογαριασμό της. Γενικώς είμαστε πολύ εκτεθειμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρέπει να προστατεύουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και να διπλοτσεκάρουμε και να τριπλοτσεκάρουμε τα μηνύματα που έρχονται, με τα προσωπικά μας στοιχεία, μην κοινοποιούμε τοποθεσίες, μην κοινοποιούμε κωδικούς. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επόμενη ερώτηση. Έχετε αντιμετωπίσει περιστατικά deepfake εσείς οι γνωστοί σας? Τι έχετε κάνει για αυτά? Τι έχετε να μας συμβουλεύετε? Ευχαριστώ. Βάσο, θες να πάρεις το λόγο? Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη ερώτηση.
Δηλαδή τα deep fake είναι καθημερινά. Πρέπει να τσεκάρετε σε ποιο site είναι. Αν αυτό το site έχει άλλες δημοσιεύσεις που είναι αναλυθείς. Να διπλοτσεκάρετε και να τριπλοτσεκάρετε και στα υπόλοιπα sites, αν υπάρχει αυτή η είδηση. Γιατί τα deep fake είναι πολύ διαδεδομένα στις μέρες μας. Επίσης χρειάζεται μία αξιοπρέπεια και μία διαφυλάσσουμε την αξιοπρέπεια. Μας κατευθείαν με το που βλέπουμε κάτι, κάνουμε αναφορά, προσπαθούμε να απευθυνθούμε στους ανθρώπους που μπορούν να κατεβάσουν κάποια ψεύτικη είδηση ή αμέσως, εσείς που μπορεί να την διαβάζετε την είδηση, πρέπει αμέσως να τσεκάρετε αν είναι σωστή και έχει κάποια αλήθεια και εμείς τα πιο δημόσια πρόσωπα, αν αναμειγνυόμαστε σε ένα τέτοιο site που είναι με, με ψεύτικες ειδήσεις, πρέπει αμέσως να κάνουμε αναφορά. Εγώ αυτό κάνω αναφορά. Μην πιστεύετε εύκολα όλα αυτά που βλέπετε. Πρέπει να είστε πολύ alert και να ψάχνετε αν είναι αληθεία αυτά που διαβάζετε. Γενικώς δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα και γι' αυτό προσπαθούμε μέσα από αυτές τις ενημερώσεις και αυτές τις καμπάνιες που κάνει και το Safer Internet να μάθετε να προστατεύετε αυτά τα ψευδή νέα που κυκλοφορούν κάθε μέρα σε πολύ μεγάλη γκάμα. Δηλαδή είναι κάτι που έχει ξεφύγει πια. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα. Όπως γνωρίζετε, το διαδίκτυο και κυρίως οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την ελευθερία έκφρασης του λόγου. Υπάρχουν όμως χρήστες που παρερμηνεύουν την έννοια της ελευθερίας και χρησιμοποιούν εκφράσεις και μέσα που αγγίζουν το όριο του εκφοβισμού και της παρενόχλησης. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Εσείς έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση? Αναμφίβολα θα πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος το συγκεκριμένο κομμάτι της καθημερινότητας, ειδικά των ανθρώπων και όλας που είναι ενεργοί στα social media, έχουν αρκετούς ακολούθους, ακολουθούν πολλά άτομα. Το βλέπουμε καθημερινά σε όλες τις πλατφόρμες, στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που θα πω εγώ, διότι και εμένα μου έχουν γίνει πολλά κακόβουλα σχόλια, είναι ότι πρέπει πρώτον να προσέχουμε πάρα πολύ, να προσέχουμε τι απαντάμε. Δεν χρειάζεται να δίνουμε μεγάλη σημασία σε κακόβουλα σχόλια, υβριστικά σχόλια. Όπως είπε και η Βάσο πριν, υπάρχει αναφορά, αναφέρουμε αυτό το πρόβλημα, κάνουμε μπλοκ ένα λογαριασμό που εκφράζεται κακόβουλα, είτε σε εμάς, είτε γενικότερα, διότι αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορούμε να το λύσουμε όλοι μαζί, μαζικά, ειδικά οι νέοι που είμαστε δραστήριοι σε αυτά τα social media. Δεν πρέπει να αφήνουμε τέτοια σχόλια, ούτε να μας επηρεάζουν, ούτε να επηρεάζουν τους γύρω μας, φίλους μας, γνωστούς μας. Τα αναφέρουμε αυτά τα σχόλια, κάνουμε αναφορά, διότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει αυτός ο λογαριασμός ή να διαγραφούν αυτόματα αυτά τα σχόλια. Εγώ προσωπικά δεν αφήνω κακόβουλα σχόλια τα οποία με υποτιμούν εμένα προσωπικά, είτε από κάτω από κάποια δημοσίευσή μου, είτε από κάτω από κάποιο βίντεό μου. Και αυτό θα συμβούλευα και σε εσάς. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται καθόλου να επηρεαζόμαστε αρνητικά και να δίνουμε σημασία. Το αναφέρουμε, σίγουρα είναι και οι γονείς δίπλα μας. Δεν είναι κακό να οδηγηθούμε σε αυτούς, να τους αναφέρουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το Safer Internet και αυτές οι πλατφόρμες για να μας βοηθάνε, για να μας λύνουν κάποια τέτοια θέματα, όπως είναι αυτό το θέμα και πραγματικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είχα να πω, Βάσο. Να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όταν υπάρχει ένα είδος εκφοβισμού, όντως και εγώ είμαι της άποψης να μην δίνεται μεγάλη σημασία, ενώ σημασία, συναισθηματική σημασία, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Πρέπει να βοηθάτε κι εσείς οι έφηβοι, ο ένας τον άλλον,
να μείνετε τον καθένα μόνο του. Πρέπει όλοι μαζί, μαζικά, να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Υπάρχουν φυσικά το μπλοκάρισμα, φυσικά η αναφορά για τους κακόβουλους λογαριασμούς και τα account που εκφοβίζουν και μπορούν να λένε το οτιδήποτε και να δημιουργούν, να κάνουν παρενόφληση. Αυτά τα αναφέρουμε αμέσως. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να στέκεστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Παρατηρείτε το φαινόμενο οι νέοι μερικές φορές να διασκεδάσουν με τον εκφοβισμό και την παρενόφληση. Παιδιά, είναι ένα θέμα που πρέπει να σας απασχολήσει πραγματικά, γιατί η ζωή εξελίσσεται, η ζωή πάει παρακάτω και χτίζουμε το χαρακτήρα μας σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, τις φιλίες μας, το πόσο στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Απευθυνόμαστε σε έναν μεγαλύτερο, σε έναν ενήλικα, λέμε τι έχει γίνει και στεκόμαστε πάνω απ' όλα ο ένας δίπλα στον άλλον. Αναφορές, blog, report, υπάρχουν τα πάντα. Στο Safer Internet for Kids υπάρχει και η Safe Line, η γραμμή βοήθειας. Και πάνω απ' όλα στους μεγάλους να εμπιστεύεστε, να μιλάτε και να μην είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό. Όλοι μας χρειαζόμαστε βοήθεια για να διώξουμε ό,τι κακό υπάρχει στο διαδίκτυο. Γιατί είπαμε, θέλουμε μόνο τα καλά, όχι τα κακά. Και δυστυχώς υπάρχουν και αρκετά κακά και είναι στο χέρι μας, αν όλοι μας συνεργαστούμε και δεν διασκεδάζουμε με τον πόνο του διπλανού μας. Δηλαδή να υπάρχει εκφοβισμός, παρενόχληση, κακόβουλα σχόλια και να νομίζουμε ότι αυτό δεν θα έρθει και σε εμάς. Έχετε σε όλους. Είτε είστε παιδιά και υπάρχει ένας πιο αδύναμος που θα υποστεί τον εκφοβισμό και την παρενόχληση, είτε υπάρχει ένα account που φέρθηκε αφελώς και έπεσε σε εκφοβισμό και παρενοχλήσεις. Το έχουμε περάσει όλοι. Και τα δημόσια πρόσωπα το περνάνε. Και οι έφηβοι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή είστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολλά σχόλια. Και όσο περισσότερη είναι η ενασχόλησή σας με τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο πολύ εκτεθειμένοι θα είστε και σε τέτοιους κινδύνους. Να είστε πολύ προσεκτικοί και πάνω απ' όλα να στηρίζετε ο ένας τον άλλον και να μπορείτε να βοηθιέστε. Απευθύνω το λόγο και σε επόμενο μαθητή. Καλησπέρα και από μένα. Στο σχολείο μας, στο πλαίσιο του προγράμματος Τάση Ζωής και του Digital Citizenship, μαθαίνουμε για την ορθή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Συχνά αναφερόμαστε στην ώρα που θα πρέπει να καθόμαστε μπροστά στην οθόνη και να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε την εγκυρότητα των websites και των influencers που ακολουθούμε. Ποιες συμβουλές θα μας δίνετε σχετικά? Ως και εγώ νέα, θα έλεγα ότι και εγώ, όπως είπα, αφιερώνω αρκετές ώρες μπροστά σε μία οθόνη. Όμως, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει όριο, πρέπει να υπάρχει μέτρο στο πόσες ώρες καθόμαστε μπροστά στην οθόνη, τι βλέπουμε εκεί πέρα, πώς το αξιολογούμε αυτό που βλέπουμε. Πρέπει, θεωρώ, πραγματικά να δουλεύει το μυαλό μας εκείνη τη στιγμή, διότι θεωρώ ότι όλοι κατέχουμε κριτική σκέψη. Το κάθε παιδί έχει, θεωρώ, την συνείδηση αυτή. Σίγουρα την αποκτά σταδιακά από τα 13 και μετά. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές να διακρίνουμε αν μια ιστοσελίδα είναι ασφαλής για εμάς. Όμως γι' αυτό έχουμε και μεγαλύτερους να μας βοηθάνε σε αυτό. Τώρα, στο κομμάτι των influencers, θα έλεγα ότι σίγουρα ο καθένας ακολουθεί τα δικά του πρότυπα. Εμένα, τα δικά μου χόμπι είναι ο αθλητισμός, είναι το θέατρο, είναι, τέλος πάντων, η μουσική. Ακολουθώ, λοιπόν, ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με αυτό το κομμάτι. Πρέπει, όμως, σίγουρα να διακρίνουμε κάποιες διαφορές. Τι ανεβάζει το κάθε άτομο? Ναι, μεν είναι ένα διάσημο άτομο το οποίο ασχολείται με τη μουσική. Είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμος. Μας αρέσει όμως εμάς αυτό το περιεχόμενο το οποίο αναρτά καθημερινά? Παίρνουμε κάτι εμείς από αυτό? Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τέτοια πρότυπα τα οποία έχουν μία θετική απόδοση, θα έλεγα, σε μας. Μας περνάνε κάτι θετικό, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ίσως, κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε, θα θέλαμε να μάθουμε. Αρνητικά και θετικά πρότυπα σίγουρα υπάρχουν. Το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τι αρέσει πρώτα σε μας, πώς θέλουμε εμείς να επηρεαστούμε,
πόσο αφήνουμε τους influencers να μας επηρεάσουν, τι πρότυπα παίρνουμε από αυτούς, θετικά, αρνητικά, πώς θέλουμε εμείς να μοιάσουμε στο μέλλον. Δεν είναι, ξαναλέω, πραγματικός κόσμος ό,τι ανεβάζουν οι influencers, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα σίγουρα. Και εγώ, σαν ένα δημόσιο, θα έλεγα όχι και τόσο αναγνωρισμένο σίγουρα πρόσωπο στα κοινωνικά δίκτυα μιλώντας, προσπαθώ κι εγώ να περάσω κάτι ωραίο. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και κάτι δεδομένο για όλους. Και δεν είναι και αυτή η πραγματικότητα. Ανεβάζουμε αυτά που εκφράζουν εμάς, ανεβάζουμε αυτά που νιώθουμε εμείς καλά και παίρνουμε πράγματα από δημόσια πρόσωπα τα οποία εκφράζουν εμάς και έχουν μια θετική επίδραση σε εμάς. Αυτά, Βάσο. Για την ώρα που πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στις οθόνες, νομίζω ότι το έχουμε καλύψει αρκετά. Είναι αυτό που δεν πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Καλύτερα να έχουμε τελειώσει τις υποχρεώσεις μας και εμείς τις δουλειές μας και εσείς τα μαθήματά σας και όλα αυτά. Και δεν είναι κάτι που το λέω γιατί πρέπει να το πω. Είναι γιατί το έχω αντιμετωπίσει, σας το είπα εμπειρικά, να ξεχαστώ και μετά να τρέχω να προλάβω τις δουλειές μου. Οπότε είναι κάτι που έμαθα να οριοθετώ πρώτα απ' όλα εγώ τον εαυτό μου. Από την άλλη, τα website που πρέπει να τσεκάρουμε αν είναι έγκυρα, αν είναι αληθείς οι πληροφορίες οι οποίες ανεβάζουν, αυτό είναι κάτι που εύκολα μπορούμε να το κάνουμε, να τσεκάρουμε και να διπλοτσεκάρουμε τις ειδήσεις τις οποίες ανεβάζουν. Και από την άλλη τώρα, οι influencers είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Μια πολύ σοφή παροιμία στη χώρα μας λέει ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Να το κρατήσετε αυτό και να είστε πάντα πολύ προσεκτικοί για τους ανθρώπους τους οποίους ακολουθείτε, τι είναι αυτό που πρεσβεύουν και τι είναι αυτό που σας αρέσει. Γιατί προφανώς όταν κάποιος influencer θα κάνει ένα διαγωνισμό, όλοι θα πάρουν μέρος για να κερδίσουν κάτι, αυτό ok, είναι κάτι πολύ απλό και πολύ θεμητό. Όμως από εκεί και πέρα, το τι πρεσβεύει ο καθένας από την προσωπική του ζωή και τι βγάζει, την εικόνα που βγάζει προς τα έξω, είναι αυτό που πρέπει να σας απασχολεί. Το διαδίκτυο δεν είναι κάτι που θα σας κάνει και τα κοινωνικά δίκτυα πλούσιος εν μία νυχτή, γιατί αυτό πια έχει αρχίσει να κινείται σαν πληροφορία. Πιο πλούσιους και πιο πετυχημένους στη ζωή θα μας κάνει η ίδια η εξέλιξη, να πάμε το μυαλό μας παρακάτω, να ανοίξουμε τους οριζοντές μας, να έχουμε μια επαγγελματική ταυτότητα και μετά, αν μπορούμε, αυτό το εξελίξουμε και ας μπορούμε να επηρεάζουμε και κάποιο κόσμο θετικά ή αρνητικά. Νομίζω ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός είναι ένας τίτλος που θα έπρεπε να υπάρχει για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για όλους τους influencers παγκοσμίως. Δεν είναι αυτό που βλέπετε ακριβώς και οι influencers θα πρέπει να σας επηρεάζουν τόσο όσο και ίσως με τα θετικά τους και με τις καλές δράσεις και όταν μπορούν να βοηθάν και να μπορούμε να πηγαίνουμε παρακάτω. Σίγουρα έχουμε πρότυπα, σίγουρα θαυμάζουμε ανθρώπους και εμείς το κάναμε όταν ήμασταν έφηβοι και εσείς έχετε πρότυπα και θέλετε να μοιάσετε σε κάποιους ανθρώπους, αλλά όχι με την εύκολη λύση, να κοιτάμε λίγο παραπέρα, να κοιτάμε λίγο μπροστά. Είπαμε από το διαδίκτυο να πάρουμε τα καλά και τα θετικά και πολύ προσοχή. Παρακαλώ. Κυρία Λασκαράκη, ως μητέρα, τι συμβουλή θα δίνετε στους γονείς για την αποφυγή της υπερέκθεσης των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Τι λέμε τώρα, Εγώ πιστεύω, αυτό που κάνω και εγώ δηλαδή θα σας πω τώρα με την κόρη μου. Είμαστε κοντά από την αρχή που άρχισε να πιάνει τα τάμπλετ για να μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι. Θέλω να είμαι δίπλα της για να μπορώ να τσεκάρω τι βλέπει όταν παίρνει ένα τάμπλετ. Θέλω να υπάρχουν αυστηρά όρια και νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό για τους γονείς. Να υπάρχουν τα αυστηρά όρια στο πρόγραμμα. Εμείς αυτό που ακολουθούμε στο σπίτι μας είναι ότι τα τάμπλετ είναι ελεύθερα το Σάββατο και την Κυριακή, που είναι λίγο πιο ελεύθερες ημέρες. Και όχι με έναν εξέλεγκτο όριο. Δηλαδή έχουμε ένα όριο 2 ώρες το Σάββατο, 2 ώρες την Κυριακή, για να παίξει κάποια παιχνίδια με τις φίλες της και τους φίλους της διαδικτυακά. Δεν έχει social media η κόρη μου, γιατί διανύει το 11ο όριο, το 11ο έτος της ηλικίας της, δηλαδή πάει από τα 10 προς τα 11, είναι πολύ μικρή για τα δικά μου δεδομένα και για το νόμιμο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να έχει account στα social media. Και πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε, κάπως εκεί θα έπρεπε να κινηθούμε, να είμαστε από κοντά, να καθοδηγούμε τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους, να μπορούν να έχουν ενασχόληση με το διαδίκτυο. Αυτό κάνουμε και στο Safer Internet for Kids. Υπάρχουν παραμύθια
που μπορούμε από πολύ μικρή ηλικία να καθοδηγήσουμε τα παιδιά την ηλικία των 4, 5, 6, τι μπορούν να βλέπουν πάντα με την παρουσία ενός ενήλικα. Και όταν πια περάσουν στην εφηβεία, ένα αυστηρό όριο και πλαίσιο με το πώς μπορούν να έχουν κάποιο χρόνο που θα ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι πρέπει και εμείς οι γονείς να βρίσκουμε χρόνο, γιατί είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να δίνουμε εναλλακτικές δράσεις και δραστηριότητες στα παιδιά. Και τα Σαββατοκύριακα και μια καθημερινή, να μπορούμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί σαν οικογένεια και τα κινητά να είναι για όλους μας στην άκρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε ότι τώρα τα κινητά μένουν στην άκρη, τρώμε όλοι μαζί, βγαίνουμε σε ένα εστιατόριο όλοι μαζί, παίζουμε ένα παιχνίδι όλοι μαζί, συζητάμε όλοι μαζί για την εβδομάδα που πέρασε, πώς πέρασαν τα παιδιά στο σχολείο, πώς πέρασαν οι γονείς στη δουλειά, τι σκεφτόμαστε για τις διακοπές μας το καλοκαίρι, πώς θα κάνουμε, τι έγινε, τι πήραμε από αυτές τις μέρες που περάσανε. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούγονται παράξενα, ακούγονται πολύ παραμυθένια για τις μέρες και τις εποχές που ζούμε και το πρόγραμμα που έχουμε όλοι, αλλά βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ και τους γονείς και τα παιδιά να έρχονται πιο κοντά και τα κινητά να μένουν για αρκετές ώρες στην άκρη. Εγώ με τη σειρά μου, παρότι δεν είμαι μαμά όπως η Βάσο, είμαι πολύ πιο κοντά στη δική σας ηλικία. Θα ήθελα να πω ότι καταλαβαίνω ότι μας νευριάζει, ότι μας τσαντίζει, ότι πολλές φορές θα μας λένε οι γονείς τέλος το ίντερνετ, τέλος τα κινητά, μου έλεγαν εμένα παλιότερα. Δεν μας αρέσει. Είναι λογικό. Παρ' όλα αυτά και εμείς πρέπει να έχουμε κάποια όρια, πρέπει να καταλαβαίνουμε κι εμείς κάποια πράγματα, γιατί όλοι οι γονείς θέλουν το καλό μας. Και αυτό πρέπει εμείς οι νέοι να το συνειδητοποιήσουμε. Και εμένα οι γονείς μου μου έβαζαν όρια. Από τότε που ξεκίνησα κι εγώ να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, είχα όρια. Δεν ήμουνα όλη μέρα στο κινητό και μπροστά σε μία οθόνη. Υπήρχε ένας έλεγχος και σε μένα μέχρι και την ηλικία των 15, θα πω εκεί, μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Μετά, όσο μεγαλώνουμε, σίγουρα οριμάζουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γονείς μας είναι εκεί. Οι ιστοσελίδες, το Safer Internet for Kids είναι εκεί για μας. Να μην ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η βοήθεια ό,τι ηλικία και να είμαστε 13, 14, 15, 18, 19 όπως εγώ. Δεν είναι όλα δεδομένα. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το θυμόμαστε και να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και σίγουρα η ζωή μας δεν είναι το κινητό. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά στη σημερινή εποχή που ζούμε, πρέπει όμως να μάθουμε, να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να βάζουμε όρια και να λέμε ότι τώρα θα κάτσω να φάω με την οικογένειά μου, τώρα θα πάω μια βόλτα με τη φίλη μου και δεν θα είμαστε όλη την ώρα με το κινητό. Τα λέω εγώ αυτά, δεν λέω το ότι τα κάνω πάντα και εγώ σαν νέα και γι' αυτό σας καταλαβαίνω. Προσπαθώ όμως κι εγώ όσο μπορώ να το μετριάζω. Αυτά από εμένα. Βάσο. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να σας πω, σας είπα και στην αρχή, ότι το διαδίκτυο δεν έχει μόνο αρνητικά. Και αν εμείς οι γονείς και οι ενήλικες γινόμαστε πιο αυστηροί, είναι γιατί η πολύ μεγάλη ενασχόληση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα κάπως μας τρομάζει και προσπαθούμε να οριοθετήσουμε τις καταστάσεις. Προφανώς τα θετικά είναι πάρα πολλά. Θα πω για άλλη μια φορά ότι χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Εύχομαι του χρόνου να είμαι εκεί διαζώσης στην καινούργια συνάντηση που θα κάνουμε. Θα σας αποχαιρετήσω και θα αποδεσμευτώ, γιατί πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά που έχω έρθει να κάνω εδώ. Με περιμένουν για πρόβα. Εύχομαι καλή συνέχεια, να πάνε όλα καλά και να έχουμε μια ωραία δημιουργική και ασφαλή χρονιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τις αγαπητές Βάσο που έφυγε ήδη και Βάσια. Γιατί νομίζω ότι αυτό που μας πρόσφεραν και που σας πρόσφεραν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πολύτιμο και αναντικατάστατο. Δύο άτομα με τόση μεγάλη εμπειρία να σας πούνε τις
τις απόψεις και πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα εδώ, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Ναι, ξανευχαριστήσω το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για την ευκαιρία αυτή που έχω να είμαι σήμερα εδώ, να έχουμε αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο, να ανταλλάξουμε απόψεις. Το διαδίκτυο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, είναι πρωταγωνιστής, χρειαζόμαστε βοήθεια σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ένας υπέροχος κόσμος και εμείς οι νέοι πρέπει να τον εξερευνήσουμε, πρέπει να παίζουμε ενεργό ρόλο σε αυτά, με ασφάλεια πάντοτε. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ όλους σας και όλες σας για σήμερα. Να ευχαριστήσω και τα παιδιά με τις φοβερές ερωτήσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.